Πολύ συχνά ταλαιπωρούμαστε από μία αντίσταση που παρουσιάζουμε στο να αναλάβουμε δράση, από μία αντίσταση που παρουσιάζουμε στο να αναλάβουμε ευθύνη, έτσι ώστε να λάβουμε και τα αποτελέσματα που επιθυμούμε στη ζωή μας. Ας δούμε λοιπόν σήμερα μαζί πώς μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό σου και να μεταμορφώσουμε τις όποιες δυσλειτουργικές αντιλήψεις υπάρχουν εκεί που σε οδηγούν στο να αντιστέκεσαι. Θέλω λοιπόν να βρεις μια θέση βολική σε ένα μέρος που να μην σε ενοχλήσει κανείς για τα επόμενα λεπτά και κλείσε τα μάτια σου. Και παρά το ότι θα υπάρχουν θόρυβοι γύρω σου, εγώ θέλω συνειδητά να μεταφέρεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Και κάθε φορά που η προσοχή σου πηγαίνει δεξιά και αριστερά, γυρίζει γύρω-γύρω, είτε με αφορμή θορύβους που ακούς, είτε με αφορμή σωματικές ενοχλήσεις, είτε με αφορμή άλλες σκέψεις που αναδύονται, θέλω συνειδητά να επιλέγεις να ξαναφέρνεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Σαν να μην υπάρχει χρόνος, σαν να μην υπάρχει χώρος, σαν το μόνο που υπάρχει να είναι αυτή η αναπνοή. Ανέλαβε λοιπόν την ευθύνη των σκέψεών σου, των συναισθημάτων σου και των δράσεών σου και επέλεξε, αναλαμβάνοντας ευθύνη σκέψεων, συναισθημάτων και δράσεων, επέλεξε συνειδητά να μεταφέρεις την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Με έναν τρόπο ευγενικό και τρυφερό και μαλακό, δεν υπάρχει χώρο αλλά και λόγος για βία εδώ. Εδώ δεν βιαζόμαστε, δεν βιάζουμε τον εαυτό μας. Εδώ έχουμε έρθει ακριβώς για το αντίθετο, για να μαλακώσουμε την αντίσταση, για να ενθαρρύνουμε τα καλύτερα κομμάτια του εαυτού μας να αναδυθούν, για να μεταμορφώσουμε τα κομμάτια του εαυτού μας που αντιστέκονται. Και όλο αυτό γίνεται δημιουργώντας συνθήκες ειρήνης. Κάθε φορά λοιπόν που νιώθεις να επικρίνεις τον εαυτό σου, να θυμώνεις με τον εαυτό σου που ξέφυγε πάλι η σκέψη σου ή που κάτι σε ενόχλησε ή που ένας θόρυβος ακούστηκε, κάθε φορά που δυσφορείς, θυμώνεις και επικρίνεις τον εαυτό σου για αυτό, μαλάκωσε. Δημιούργησε συνθήκες ειρήνης μέσα σου. Υπενθύμησε στον εαυτό σου πως μέσα στις συνθήκες ειρήνης ξεκινάει η δημιουργία. Η βία και ο πόλεμος φέρνουν βία και πόλεμο. Μέσα στην ειρήνη έρχεται η δημιουργία. Συγκέντρωσε λοιπόν την προσοχή σου στην αναπνοή σου και ρίξε το εσωτερικό σου βλέμμα προς τα μέσα, προς τα μέσα, προς το βαθύ σου εαυτό. Θα μετρήσω από το 10 έως το 1 και με το 1 θα πέσεις ακόμα πιο βαθιά, μέσα στο βαθύ σου εαυτό, εκεί που πραγματοποιούνται οι επιθυμίες, εκεί βαθιά μέσα στο χώρο δημιουργίας. 10 9, χαλάρωσε. 8
7. Ακόμα πιο μαλακά. 6. 5. 4. 3. 2. Πιο βαθιά. 1. Μέσα στο βαθύ σου εαυτό. Χαλάρωσε ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο βαθιά. Χαλάρωσε μέσα στην ασφάλεια. Μέσα στην ασφάλεια των συνθήκων ειρήνη. Και ανέλαβε πλήρη ευθύνη των σκέψεών σου, των συναισθημάτων σου και των δράσεών σου. Και επέλεξε, αναλαμβάνοντας αυτή την ευθύνη, κάθε φορά που νιώθεις αντίσταση απέναντι στο να αναλάβεις κάποια δράση, επέλεξε παρόλα αυτά να αποδεχτείς τον εαυτό σου με όλα σου τα κομμάτια, ακόμα και με αυτά που σε δυσαρεστούν. Επιλέγω να αποδέχομαι και να αγαπώ τον εαυτό μου, παρά το ότι αντιστέκομαι στο να αναλάβω δράση και στο να λάβω τα όμορφα αποτελέσματα που λαχταρώ στη ζωή μου. Όλη αυτή η αντίσταση που νιώθω στο να αναλάβω δράση με σταματάει, με κρατάει στάσιμο από το να πραγματοποιήσω επιθυμίες και όνειρα. Παρόλα αυτά, επιλέγω να αποδέχομαι και να αγαπώ τον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. Επιλέγω βαθιά να τιμώ, να αποδέχομαι, να αγαπώ τον εαυτό μου με όλα μου τα κομμάτια. Και η αντίσταση που νιώθω μαλακώνει μέσα σε αυτή την αποδοχή και την αγάπη. Κάθε φορά που ενθαρρύνω τον εαυτό μου με λόγια αγάπης, η αντίσταση μαλακώνει. Και όταν η αντίσταση μαλακώνει, μπορώ και αναλαμβάνω δράση, τιμώντας τον εαυτό μου, τις επιθυμίες και τους στόχους μου και λαμβάνοντας τελικά αποτελέσματα από τις δράσεις μου. Πώς νιώθεις όταν λαμβάνεις αποτελέσματα από τις δικές σου δράσεις, από τις δικές σου επιλογές? Γιατί στην αρχή, όταν ξεκινάς, φαίνεται τόσο δύσκολο. Πάντα όταν ξεκινάμε φαίνεται τόσο δύσκολο. Για φαντάσου τον εαυτό σου να μιλά με λόγια ενθαρρυντικά προς εσένα, ώστε να κάνεις απλά ένα βήμα, το πρώτο βήμα. Απλά κάντο. Αυτή την απλή οδηγία, αν τη δώσεις στον εαυτό σου, μαλακά και τρυφερά, απλά κάντο. Απομακρύνοντας τον εαυτό σου από σκέψεις του τι θα γίνει μετά από 10 βήματα, κάνε το πρώτο βήμα, απλά κάντο. Τι θα μπορούσε άραγε να σε φοβίζει στο να κάνεις το πρώτο βήμα? Δοκίμασε να αναλάβεις δράση, να πραγματοποιήσεις το πρώτο βήμα και ανακάλυψε μέσα σε αυτή τη δράση τι θα μπορούσε να σε φοβίζει. Επιλέγοντας
να ακολουθήσω την ορμή του να κάνω το πρώτο βήμα, αρχίζουν και αναδύονται κάποιοι φόβοι. Ποιοι φόβοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι φόβοι που σε οδηγούν στο να αντιστέκεσαι. Ποιοι φόβοι είναι αυτοί? Επέτρεψε σε αυτούς τους φόβους να αναδυθούν, για να ξέρεις με ποιο τρόπο θα μπορούσες να δημιουργήσεις εξτρά συνθήκες ειρήνης. Γιατί μέσα στις συνθήκες ειρήνης μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτούς τους φόβους, τις απειλές, τις κακοτοπιές που φοβάσαι ότι θα συμβούν, τα ατυχήματα ή τις αποτυχίες. Συνέχισε να δημιουργείς συνθήκες ειρήνης μέσα σου και αξιολόγησε τώρα το πόσο ρεαλιστική είναι η φόβη που αναδύονται και ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο αντιμετώπισής τους. Γιατί όταν θέλουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους και αυτοί οι στόχοι έχουν κάποια βήματα, πολλά εμβόλυμα πράγματα μπορούν να έρθουν στην πορεία. Ποια είναι τα εναλλακτικά σενάρια που χρειάζεται να δημιουργήσουμε μέσα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ή τις δυσκολίες που θα έρθουν στην πορεία. Οι φόβοι για αυτές τις δυσκολίες ή τις προκλήσεις που θα έρθουν στην πορεία χρειάζεται να μην σε κρατούν στάσιμη ή στάσιμο πια, να μην σε οδηγούν στην παρέτηση. Αναλαμβάνοντας εναλλακτική δράση, οδηγείς τον εαυτό σου στο να προλάβεις τη στασιμότητα και την παρέτηση. Γιατί όταν ονειρεύεσαι πως όλα θα έρθουν ομαλά, πως το ένα απλά βήμα θα φέρει το άλλο και είναι απολύτως προγραμματισμένο το τι θα φέρει, με την πρώτη δυσκολία, με την πρώτη κακοτοπιά, απομακρύνεις τον εαυτό σου από την ανάληψη δράσης. Έλα λοιπόν να επισκεφτούμε μαζί την ιδέα του να έχεις εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης δυσκολιών ή και πρόληψης δυσκολιών, ώστε να τοποθετήσεις τον εαυτό σου σε θέση νίκης, ώστε να συνεχίζεις να προχωράς παρά τις δυσκολίες. Καθάρισε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την αντίσταση από μέσα σου, με αυτή τη νέα ιδέα πως μπορώ να δημιουργήσω συνθήκες ειρήνης, μπορώ να δημιουργήσω σενάρια εναλλακτικής δράσης. Μαλάκωσε με αυτόν τον τρόπο την αντίσταση μέσα σου και απλά κάνε το. Κάνε το πρώτο βήμα. Καθάρισε όλη την αντίσταση μέσα σου, μαλακώνοντας μέσα στην ασφάλεια της ειρήνης και του ενθαρρυντικού εσωτερικού διαλόγου. Συνέχισε λοιπόν να ακούς αυτή την ηχογράφηση για τους επόμενους 3 μήνες, προκειμένου να αρχίσει να επαναπρογραμματίζεται ο τρόπος που σκέφτεσαι τους στόχους σου, τα βήματα και τους φόβους που δημιουργούνται καθώς σκέφτεσαι τους στόχους και τα βήματα που χρειάζεται να κάνεις.
και καθώς θα συνεχίζεις να ακούς αυτή την ηχογράφηση και να την εφαρμόζεις μέσα στη μέρα σου, θα δεις πως θα μαλακώσει η αντίσταση. Θα δεις πως θα μπορείς πιο εύκολα και άμεσα να αναλαμβάνεις δράση. Θα μετρήσω από το 3 έως το 1 και με το 1 θέλω να πάρεις μια βαθιά εισπνοή, μια χαλαρωτική, απελευθερωτική εκπνοή και να ανοίξεις τα μάτια σου. 3, 2, 1. Άνοιξε τα μάτια σου.